Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΧΑΟ. Τα ΧΑΟ, δεν μας άωσε τίποτα. Κάθαμε... Συγκλάει ο Big Brother, ο Αντώνης, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πάνε Αντώνη. Τι μαζί σου, θέλουμε να βρισκόμαστε, τι γίνεται μαζί σου. Α, το τώρα. Αντώνη, σχετικά με τη χθεσινή σου κουβέντα με τον Χρήστο και τον Παναγιώτη, ακούστηκαν απόψεις απαράδεκτες και άκρως καταδικαστές. Σε ρωτάω ευθέως, έχεις ασκήσει ποτέ στη ζωή σου βία σε γυναίκα? Ποτέ. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί επέσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξη ηθικά και ποινικά κολάσιμη. Τέτοιες τοποθετήσεις υπέρ της σεξουαλικής βίας υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας στην κοινωνία μας. Οι κανόνες στο Big Brother δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Αντώνη, σε αυτά τα θέματα δεν χωρά πλάκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφτασα σε αυτό το σημείο χωρίς να το θέλω, χωρίς... δεν μπορώ να το χωνέψω με τον εαυτό μου, τα βάζω. Δεν έχω μεγαλώσει ούτε με τέτοιες αρχές. Έχω καλή οικογένεια, έχω παιδεία. Δεν έχω μεγαλώσει ούτε σε στάβλο, ούτε σε οικογένεια με βία. Ούτε έχω προκαλέσει κάτι. Και αισθάνομαι ντροπή προς αυτό το θέμα. Και θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω. Φυσικά πρέπει να σκέφτεσαι πριν να μιλάς. Το έχω καταλάβει, το έχω κατανοήσει. Δεν έχω κατέβει από κανένα βουνό. Και ούτε είμαι 15 χρόνων να μην μπορώ να ελέγξω αυτό που θα πω. Αντώνη, το ξαναλέω, σε αυτά τα θέματα δεν χωράει πλάκα. Η τελική μου απόφαση είναι να αποχωρήσεις άμεσα από το σπίτι.